Θα επιστρέψουμε στο Αργαλοχώρι. Πρώτη ζωντανή σύνδεση του μέρους. Εκεί βρίσκεται η Βάλια Αμπούη με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, βέβαια, έναν άνθρωπο μετανάστη στην περιοχή, ο οποίος από το φωνικό σεισμό έχασε την επιχείρησή του, καταστράφηκε η επιχείρησή του. Παρά τα αυτά, στάθηκε στα πόδια του, βρήκε το κουράγιο και βοηθάει συνανθρώπους του που έχουν πραγματικά ανάγκη. Βάλια, ωστόσο, θα μας πει περισσότερα. Βάλια. Θα πρέπει να σου πω ότι η λέξη προσφορά, η λέξη αλληλεγγύη είναι μονόδρομος για τον κύριο Σάσα Σπετή, ο οποίος εδώ και 26 χρόνια έχει έρθει με την οικογένειά του στο Αρκαλοχώρι, κατάφερε να δημιουργήσει μία επιχείρηση, όμως καταστράφηκε ολοκληρωτικά τη στιγμή του σεισμού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η οικογένειά του ζει σε ξενοδοχείο, όμως ο κύριος Πετή δεν το έβαλε κάτω. Αν και ήταν τη στιγμή του σεισμού μέσα στην επιχείρησή του, γλίτωσε από θαύμα, όλο αυτό το διάστημα είναι εδώ στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου και δίνει το δικό του μήνυμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και εθελοντισμού. Βοηθάει με τον δικό του τρόπο όσο μπορεί τους σεισμόπληκτους. Βρισκόμαστε, θα πρέπει να σου πω, στο χώρο όπου παρασκευάζονται τα φαγητά. Καθημερινά εκατοντάδες μερίδες διανέμονται στους σεισμόπληκτους και από εδώ λοιπόν ξεκινάει η διαδικασία παραγωγής του φαγητού και διανομής. Να δώσουμε ευθύς αμέσως το λόγο στον κύριο Σπετή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να μας πείτε δύο λόγια. Βγήκατε αλόβητος από όλη αυτή την καταστροφή που υπέστη, ναι, η επιχείρηση. Βγήκα από το μαγαζί μέσα την ώρα του σεισμού. Ήμουνα μέσα στο κατάστημα. Ευτυχώς πρόλαβα, βγήκα ζωντανός. Το πρώτο που σκέφτηκα, τη στιγμή που βγήκα ζωντανός, λέω: δόξα τω Θεώ που είμαι καλά. Μετά από εκεί πέρα, να είναι καλά ο άνθρωπος που μας φιλοξενεί στο ξενοδοχείο, εμένα και την οικογένειά μου και πολλά άτομα από το Αρκαλοκόρι, Σος Beach. Το κύριο Γιώργο, θα το ευχαριστήσω πάρα πολύ, μας φιλοξενεί. Από εκεί και πέρα δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο. Το μόνο που θέλω να προσφέρω αγάπη και δουλειά εδώ στον κόσμο. Αυτό μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω, αυτό θα κάνω. Ό,τι μπορούμε καθένας να δώσει βοήθεια στον κόσμο. Γλιτώσατε από θαύμα. Από θαύμα γλίτωσα, βέβαια. Τη στιγμή που ναι. Γιατί έχετε μια επιχείρηση με τζάμια, έτσι. Γλίτωσα από τα θαύμα, γιατί όπως είδανε και η κάμερα που ήρθε τις προηγούμενες μέρες εκεί μέσα, η ίδια την κατάσταση πώς ήταν. Από θαύμα, ούτε εγώ δεν ξέρω πώς βγήκα ζωντανός από εκεί μέσα. Βγήκα από θαύμα, τουλάχιστον είμαι καλά. Αυτό μετράει. Και εσείς και η οικογένειά σας, και εσείς όμως δεν είστε με την οικογένειά σας, είστε εδώ. Ναι. Καθημερινά, αρκετές ώρες στο πόδι για να ετοιμάζετε κι εσείς μαζί με άλλους δεκάδες εθελοντές εδώ. Θέλω είναι μια τεράστια ομάδα. Ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εθελοντές, ειδικά σήμερα που ήρθαν από το Ηράκλειο, που είχαμε ανάγκη και έχουμε ανάγκη οι εθελοντές να έρθουν εδώ να βοηθήσουν. Και τα άτομα που ήρθαν και βοηθήσαν, που βγάλαμε μεσημέρι 450 και 400 μερίδες έχουμε βγάλει τώρα φαΐ. Πόσο εύκολο είναι, κύριε Σπετή, με ένας άνθρωπος που έχει χάσει τα πάντα, οικονομικά, επιχειρηματικά, έχει καταστραφεί, να σταθεί στα πόδια του. Δυστυχώς δίνω κουράγιο στον εαυτό μου με αυτό που κάνω, να πάμε μπροστά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν σκεφτήκατε ούτε στιγμή να φύγετε, να γυρίσετε στην πατρίδα σας. Ήρθατε εδώ ποτέ για να βοηθήσετε τους συμπολίτες σας. Είναι το Αρκαλοκόρι, είναι το κοριό μου και δεν μπορώ να το κάνω αυτό, να φύγω τέτοια στιγμή τώρα που έχει ανάγκη. Να κάτσω δίπλα στο κοριό μου και να βοηθήσω τους ανθρώπους που περιμένουν ήδη στη σειρά να φάνε ένα πιάτο φαΐ. Πώς μπορούσα να το κάνω αυτό, να φύγω. Και δεν έχετε πλέον κανένα πόρο. Η επιχείρησή σας καταστράφηκε και δεν έχετε χρήματα τώρα. Δυστυχώς περιμένω η περιφέρεια πότε θα έρθει για να δει τις ζημίες που έχουμε πάθει και δυστυχώς δεν έχει έρθει, περιμένουμε να έρθει. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Πότε θα μας πούνε OK να δουλέψουμε, γιατί έχω πάθει ζημιά και το εμπόριο και τα μηχανήματα. Είναι καταστραμμένα, δεν μπορώ να δουλέψω αυτή τη στιγμή. Γιατί και το μαγαζί και το σπίτι απάνω είναι κίτρινο. Δυστυχώς. Και τώρα περιμένουμε πότε θα μας δώσουν πράσινο φως, τι θα κάνουμε, μάλιστα, τι θα γίνει, δεν ξέρω τίποτα. Θέλω βοήθεια από την πολιτεία αυτή τη στιγμή να βοηθήσω όχι μόνο την επιχείρησή μου, όλες τις επιχειρήσεις του Αρκαλοκόρη, να ζωντανέψει το Αρκαλοκόρη. Γιατί αυτή τη στιγμή το Αρκαλοκόρη έχει νεκρώσει, είναι νέακρα. Δεν λειτουργεί τίποτα. Μόνο 2-3 καταστήματα καφετέριες, μόνο αυτό. Δηλαδή μπαίνει στο Αρκαλοκόρη. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο άσχημα νιώθω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το κοριό μου. Μπαίνει μέσα και βλέπει σαν έχει γίνει πόλεμος. Δύο πράγματα κρατώ. Το Αρκαλοχώρι είναι το χωριό μου και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος η καταγωγή του, αν δεν κάνω λάθος, είναι από την Αλβανία, μετανάστη στην περιοχή. Ναι, ναι. Και μη βοηθήσετε μόνο την επιχείρησή μου, να βοηθήσει το κράτος όλες τις επιχειρήσεις στο Αρκαλοχώρι. Τα είπατε όλα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να συνεχίσετε δυνατά και εμείς όσο μπορούμε και εμείς, βέβαια, δημοσιογραφικά θα είμαστε δίπλα σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εμείς ό,τι μπορούμε θα κάνουμε για τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτή τη στιγμή θέλουμε, μόνο αγάπη θέλει ο κόσμος να προσφέρουμε.
Να είστε καλά, Βάλια, να σας ευχαριστήσουμε. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όποιος θα μπορέσει, εθελοντές έχουμε ανάγκη. Ας έρθουν από παντού. Και όποιος μπορεί να στείλει βοήθεια, οτιδήποτε να στείλουν βοήθειες εδώ, θα τον ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Καλό απόγευμα. Πολύ, να είστε καλά, να βοηθάτε πάντα τους ανθρώπους. Λοιπόν, Βάλια, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα. Και...